Καλύτερα αναστάτωσε τα ξημερώματα την ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο ήταν στο θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Μονεβασιάς και δεν υπήρξαν ζημιές. Στο προσκήνιο όμως επανέρχεται και πάλι η συζήτηση για την πρόγνωση των σεισμών. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, αν και δηλώνει ότι δεν υπάρχει μέθοδος ασφαλούς πρόγνωσης, ωστόσο μέσω ειδικής έρευνας που ακολουθεί, εκτιμά ότι τρεις περιοχές της χώρας παρουσιάζουν υψηλή σεισμική επικίνδυνότητα. Οι επιστήμονες επιμένουν ότι η πρόβλεψη κάποιας συγκεκριμένης σεισμικής δραστηριότητας δεν είναι δυνατή. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην αντιμετώπιση της πιθανότητας ενός ισχυρού σεισμού. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, μέσα από μια ειδική έρευνα μεθοδολογίας που ακολουθεί, εκτιμά πως ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός κόλπος και το Ιόνιο συγκεντρώνουν πιθανότητες για έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους έως και 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτή τη στιγμή προχώρησα ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή να πω μελλοντικά πού μπορεί να εκδηλωθεί μεγάλο σεισμό βασιζόμενο ακριβώς στην ίδια μεθοδολογία. Πού μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οι περιοχές που ανακοινώθησαν είναι η περιοχή του Κορινθιακού, του Πατραϊκού και του Ιωνίου. Και μιλάμε για σεισμούς περίπου. Μιλάμε για ισχυρούς σεισμούς. Τι μεγέθους. Μιλάμε σεισμούς της τάξης των 6 Ρίχτερ. Ο σεισμολόγος κ. Γεράσιμος Χουλιάρας επισημαίνει ότι τα όσα δήλωσε για έναν επικείμενο μεγάλο σεισμό δεν αποτελούν πρόγνωση ή πρόβλεψη, αλλά σημείο αναφοράς σεισμικής επικινδυνότητας. Έδωσα περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις συσσόρευσης ενέργειας και όταν συσσωρεύεται η ενέργεια έχουμε το αποτέλεσμα του σεισμικού συμβάντος. Η χρονική περίοδος της σεισμικής δραστηριότητας στις τρεις συγκεκριμένες περιοχές δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δεν μπορώ χρονικά να πω πότε θα γίνει το γεγονός αυτό. Πάντως καλό είναι να μην πανικοβάλλεται κανείς. Όπως αναφέρει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, η έρευνα υπό τη μορφή της μεθοδολογίας έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στην περίπτωση.